τηλεθεατές ζητούν να κάνετε μία εκτίμηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και να λειτουργήσετε, λέει, και συμβουλευτικά πότε είναι μία καλή περίοδος για να αρχίσουν να κάνουν παραγγελίες. Πριν από αυτό, να δώσω μία απάντηση στον κύριο Χλαδιανάκη που πρωτήτερα στον συλλογισμό το δικό του είπε πόσο είναι στα 2 ευρώ της βενζίνης ο φόρος που πηγαίνει στα κρατικά ταμεία. Είναι 67%, είναι το μεγαλύτερο επί της 100 φόρος που υπάρχει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλά να το πω γιατί... Άρα τίθεται θέμα επιβίωσης για πολλές επιχειρήσεις και στο δικό σας κλάδο. Ασφαλώς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς έξω από αυτό το χώρο. Έχουμε και εμείς τα λειτουργικά μας έξοδα, έχουμε και εμείς το ρεύμα μας. Πολλοί συνάδελφοι έχουν το ενοίκιο τους. Οπότε είμαστε και εμείς μέρος αυτού του προβλήματος. Προσπαθούμε να βγούμε από αυτό. Όσο αφορά λοιπόν αυτό, όσο αφορά τώρα το ρεπορτάζ που έπαιξε νωρίτερα. Νομίζω εγώ ότι αυτή τη στιγμή από τις τρεις πηγές θέρμανσης του χειμώνα η πιο οικονομική θα είναι το πετρέλαιο της θέρμανσης, όσο και αν αυτό ακούγεται ακριβό. Και γιατί το λέω αυτό, διότι και το πετρέλαιο είναι ακριβό. Το βάζουμε σαν δεδομένο ότι και το πετρέλαιο είναι ακριβό, και το ρεύμα είναι ακριβό και τα ξύλα είναι ακριβά. Οπότε και φυσικά το αέριο, το υγραέριο, γιατί πολλές κατοικίες χρησιμοποιούν για θέρμανση το αέριο ή το υγραέριο και στην Πάνω Ελλάδα το φυσικό αέριο. Οπότε από τις τρεις αυτές πηγές θέρμανσης, το πετρέλαιο της θέρμανσης θα είναι το φτηνότερο και ο λόγος είναι ο εξής. Με τα τωρινά, τα σημερινά δεδομένα, αν είχαμε πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή θα ξεκινούσε γύρω στο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Mm-hmm. Πάρα πολύ πιο ακριβό σε σχέση με πέρυσι που ξεκίνησε γύρω στο 1 ευρώ και 22 λεπτά. Δηλαδή, ένα συνάδελφό σας στην Βόρεια Ελλάδα, που εκεί πέρα η θέρμανση αποτελεί ανάγκη από τα μέσα σχεδόν του Σεπτέμβρη, για να μην πω νωρίτερα. Σωστά. Αυτή τη στιγμή, πόσο πουλάει το πετρέλαιο θέρμανση? Εάν υπήρχε, mm-hmm. πάντα υποθετικά, διότι αυτό θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου. Εάν υπήρχε, θα το πουλούσε, θα σας πω πόσο. Από το 1 ευρώ και 65 λεπτά που θα ξεκινούσε. Θα μειώσουμε 25 λεπτά που είναι οριζόντιο το μέτρο από τα κρατικά ταμεία. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνουμε στο 1 ευρώ και 45 λεπτά. Και εκεί επάνω θα συνυπολογίσουμε και το επίδομα θέρμανση που θα πάρουν πάρα πολύ συνάνθρωποι μας, πάρα πολλές οικογένειες, το οποίο φέτος ευελπιστούμε να είναι και διευρυμένο, οπότε να είναι περισσότερα τα χρήματα που θα μπουν σε κάθε νοικοκυριό, ούτως ώστε να είναι μεγαλύτερη επιδότηση. Εκτιμώ λοιπόν ότι εάν είχαμε αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανση, θα ξεκινούσε γύρω στο 1 ευρώ και 35 με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο, την συγκεκριμένη περίοδο που συζητάμε. Οπότε, αν συνυπολογίσουμε αυτό το ποσό, εάν συνυπολογίσουμε το ρεύμα που, όπως είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ σας, είναι πανάκριβο, τα ξύλα επίσης, και με δεδομένο ότι την καλύτερη ζεστασιά στο σπίτι μέσα την κάνει το πετρέλαιο της θέρμανσης, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος και εν τέλει ο πιο οικονομικός για να ζεσταθεί ένα σπίτι, κατ' εμέ, κατά την άποψή μου, είναι το πετρέλαιο της θέρμανσης. Φαντάζομαι σας κάνουν το ερώτημα, μιας και είστε ένας επιτυχημένος επιχειρηματής σε αυτόν τον κλάδο, πότε είναι μια καλή περίοδος για να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης και ποια είναι η εκτίμηση για το αν θα δούμε νέες ανατιμήσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά την περίοδο που ξεκινά 15 Οκτωβρίου ή μπορεί να δούμε και μείωση μέσα στο χειμώνα. Μια καλή περίοδος διαχρονικά μας έχει δείξει η εμπειρία μας ότι είναι η αρχή του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή 15, 20 με 30 Οκτωβρίου είναι μια καλή περίοδος. Mm-hmm. Διότι ξεκινάει η τιμή λίγο χαμηλά και μετά αρχίζει να χτίζεται προς τα υψηλότερες τιμές. Εγώ θα προτείνω μία περίοδο που δεν βοηθάει τόσο την τιμή πάντα, είναι η περίοδος των εορτών, αυτές οι περίοδοι είναι πάντα ακριβότερες, και μία καλή περίοδος επίσης για να πάρει κάποιος πετρέλαιο, αν έχει τα χρήματα για να το γεμίσει, είναι περίπου τον Μάρτιο με τον Απρίλιο, που επειδή κλείνει η περίοδος της πετρελαϊκής σεζόν, πάλι βλέπουμε πτωτικές τιμές. Εδώ λένε οι τηλεθεατές ότι υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, ανθρώπων που παίρνουν 200 και 300 ευρώ πετρέλαιο για να χρησιμοποιήσουν τη θέρμανση μόνο τις ημέρες που κάνει κρύο. Ακριβώς. Υπάρχουν πελάτες ή καταναλωτές, θα το πω διαφορετικά, που παίρνουν 100 και 150 ευρώ για να τη χρησιμοποιήσουν μόνο τις ημέρες των εορτών,
που πιθανόν να δεκτούν κάποια παρέα συγγενών, φίλων ή τα εγγόνια τους, ούτως ώστε τις ημέρες εκείνες να είναι ζεστό το σπίτι τους. Και όχι αυτά το 200 και το 300 είναι και μεγάλο το ταβάνι. Το ταβάνι. Λοιπόν, κύριε Βεβαίως, μου έδωσε δυνατότητα μια κουβέντα που είπε ο κύριος Κουμουλάς, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 67%. Συζητάμε. Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να πούμε και κάποια πράγματα, μια προτάσεις για την πολιτεία και για να δούμε πραγματικά αν υπάρχει φως στο τούνελ. Από ό,τι ξέρω, γιατί όλοι ενημερωνόμαστε, πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν ή έχουν αναστείλει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή τον έχουν μειώσει γύρω στο 50%. Ή και τον υπηρετούν ακόμα. Ναι, ναι, τον υπηρετούν. Επίσης, από ό,τι ξέρω, υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος στη χώρα μας και από εκεί έρχονται και τα επιδόματα, γύρω στα 5,6 δις. Λοιπόν, πραγματικά, το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη λογική ή να μειωθεί ή να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καθώς επίσης και ο ΦΠΑ. Μιας και λέτε για το ΦΠΑ, ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημα που θέτουν οι τηλεθεατές. Τι γίνεται με το ΦΠΑ? Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες, πολίτες που γεννούν τα παιδιά τους και από ό,τι ξέρετε τα βρεφικά είδη είναι πολύ ακριβά και τα γάλατα και οι πάνε και όχι μόνο. Σε πάρα πολλές χώρες, για να πάμε πάει στο δημογραφικό, εμένα αυτό με καίει πιο πολύ. Όλους πρέπει να τους καίει λοιπόν, αυτό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει εντελώς, έχει φύγει το ΦΠΑ από τα βρεφικά είδη. Δηλαδή, θέλουν, όπως είναι η Πολωνία, όπως είναι κάποια άλλα κράτη, προσπαθούν να βρουν τρόπους να δώσουν κίνητρα. Για το παιδικό νοικοκυριό. Ναι, για το παιδικό νοικοκυριό. Λοιπόν, πρέπει να δούμε και να αποταθούμε τέλος πάντων και το πολιτικό σύστημα και οι βουλευτές και όλοι μας με ποιο τρόπο μπορεί να λυθεί αυτό το ζήτημα. Εάν δεν βρεθεί χώρο στο δημοσιονομικό κενό, ούτως ώστε να υπάρχουν τα χρήματα από τα 5,6 δισεκατομμύρια που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τα 300 εκατομμύρια πάνε μόνο στο επίδομα της θέρμανσης και στα 25. Πάνε. Τα υπόλοιπα χρήματα πάνε σε άλλα κοινωνικά στρώματα. Δεν είναι δηλαδή μεγάλο το ποσό που καλύπτεται για το πετρέλαιο της θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες, οι πληθέστερες στη χώρα είναι οι πολύτεκνοι, είναι πάνω από 220.000 οικογένειες και πιστεύω ότι σύμφωνα και με τα δεδομένα του δημογραφικού, αυτοί που πρέπει να στηριχθούν αντικειμενικά είναι οι πολύτεκνοι. Εγώ δεν έχω δει πάντως και δεν ξέρω κανένα μέτρο. Όλα τα μέτρα που παίρνει η πολιτεία και είναι ένα κακό πράγμα, κύριε Δασκαλάκη. Αυτό στη χώρα μας είναι πολύ κακό. Και είπε αυτές τις λέξεις, τις είπε ο κύριος Κουμουλάς, χωρίς δεν ξέρω αν το καταλάβαινε καλά, τα οριζόντια μέτρα. Σε κάποιες κοινωνικές κατηγορίες, όπως είναι οι πολίτεκνοι, πρέπει να υπάρχουν κάθετα μέτρα, όχι οριζόντια. Αυτή η οριζοντιοποίηση των μέτρων θεωρώ ότι είναι πολύ. Ναι, λοιπόν, αλλά το πετρέλαιο της θέρμανσης χρειάζεται οριζόντιο μέτρο. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε κάθετα αυτό. Έτσι. Διότι δεν έχει νόημα διαφορετικά. Νομίζω ότι η θέρμανση γενικότερα είναι ένα θέμα που απασχολεί τους πάντες, είτε μένει ένας στο σπίτι, είτε είναι περισσότεροι. Σαφώς. Θέλω να πάμε,